Το μετέωρο βήμα. Το μετέωρο βήμα, πιο βλέμμα ρε μαλάκα, το βλέμμα του πελαργού. Κάνουμε και σκηνοθετικές. Πού μας έφερες ρε Νίκο εδώ, πού μας έφερες ρε φίλε. Πού μας έφερες ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο καλύτερο μαγαζί, στους νέους επιβάτες. Το μπαλκόνι του Μαξέ. Εγώ νομίζω ρε φίλε ότι είμαι Θάσο τώρα, εδώ στη χρυσιά μου διά. Βάζεις το καπέλο σου. Οχ, πού πας ρε μαλάκα. Παίρνεις το τσίπουρο. Τι ξέρε μαλάκα. Νίκο μη βουτάς, με το τζίνι σε. Με το τζίνι θα πάρει ρε μαλάκα. Δεν πήραμε το κύπελο ακόμα ρε, περίμενε ρε. Μετά μαζί θα βουτήξουμε ρε. Όχι ρε, μην το κάνεις ρε μαλάκα αυτό. Θα σε ψάχνει ο Μάτζος ρε μαλάκα. Αυτό είναι, πίνω τσίπουρο δίπλα στο κύμα. Βάζω τα πόδια μου μέσα στο κύμα, βέβαια τώρα φορά τα παπούτσια. Ναι. Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω, αν ήμουν με το μαγιό θα τα βάζα. Ναι. Αυτό είναι φιλαράκι, το Veranda Bar Restaurant. Μπράβο. Έτσι, πίνεις το τσίπουρό σου, τρως τη γαλλικά. Πρώην μπαλκόνι του Μπαχτσέ, κάποιοι το ξέρουν. Veranda. Γιατί κάποιοι μπορεί να το ξέρουν, Veranda το βρίσκουν, Bar Restaurant, αλλά φαίνεται και σαν μπαλκόνι του Μπαχτσέ. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι, λέει, είναι το Veranda καφέ. Ωραία θάλασσα έχει εδώ, ρε φίλε. Φανταστική θάλασσα, πεντακάθαρη. Ψαράκια, καβουράκια, μαγικά. Φιλαράκι, μαγικά. Υπέροχα. Για πάμε εδώ να συναντήσουμε και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πήγα, ξεβίδωσα, το έκανα τώρα, έτσι να τρέχει. Τι ξεβίδωσε εδώ και ξεβίδωσε. Πάλι τα υδραυλικά με κοντά μιλάμε ρε μαλάκα. Τι ξεβίδωσες να πούμε, μας έχεις ξεβιδώσει εκεί πέρα. Εδώ, Μεσχέ Καρυπίδης. Μεσχέ Καρυπίδης, σκηνοθέτης, αποδειχμένο σκηνοθέτης. Κοίτα εδώ Λακώστε, κοίτα εδώ Λακώστε. Μίσιο ρε μαλάκα, διάβασε ρε μαλάκα. Διάβασε ρε μαλάκα, από πού είναι. Με την Βούλγαρη. Έκανα γιατί κάναμε γενικές. Λοιπόν, εδώ. Θα του κλείσω τον ακμάζον πλέον, σιγά σιγά. Ακμέως, ο οποίος πριν από λίγο μας είπε ότι είχε και το θεματάκι με την υγεία του μετά το μάτσο με τον Άρη. Το φάγατε αυτό τον και άνθρωπο, πήρα ρε, τηλέφωνο το στρατηγό Ακιμάτζιο και του είπα, σε παρακαλώ στρατηγέ, θα χάσουμε το φρουρό. Να χάνεις που και που, να χάνεις που και που. Όχι βέβαια στο τελικό. Στο τελικό. Εκεί ας το χάσουμε το φρουρό. Τώρα στο τελικό δεν ξανανταμώσουμε, δεν ξανανταμώνουμε. Ναι. Στο τελικό τώρα, ναι. Τη βλέπεις εκεί πέρα τη σημαδούρα. Έχει μια σημαδούρα εκεί κάτω. Σημαδούρα. Έχω πει τον Μπουγάτσα. Σε περίπτωση που χαθεί το κύπελο, έτσι, εκεί θα υπάρχει το μνημείο. Εκεί θα υπάρχει το μνημείο. Εκεί λέει, θα κατασκηνώσω για την υπόλοιπη ζωή μου. Λέει. Έτσι και χάσω λέει, αυτό το κύπελο φέτος. Στη σημαδούρα από κάτω λέει, θα με βρίσκεται λέει, εκεί πέρα. Έτσι είπε ο Νίκος. Εσύ και ο Πόπος Φουγαράκης δεν μαλάκα. Έχω βγάλει από το μυαλό μου την λέξη ήττα στο τελικό. Να ξέρετε, δεν υπάρχει λέξη ήττα. Έχετε στο βάθος, είναι καλό είναι. Σε περίπτωση όμως, επειδή. Εγώ μια εικονική τέτοια έκανα χθες στην εκπομπή. Έβαλα το κύπελο σε φωτογραφία να το σηκώνει ο Μπουγάτσας. Είπα ξύλο, αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Πρώτα ο Θεός. Ο άλλος βγάλε πρώτα ο Θεός ο άνθρωπος. Άλλο λέω. Χτύπα ξύλο, λέω, αν γίνει κανένα στραβό, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Όπως τις άλλες τέσσερις φορές δεν είναι. Όχι, φίλε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Πλέον κάτσε, έφτασε ο Παναθηναϊκός. Ο κόμπος το χταίνει. Έφτασε ο χρόνος που και εμείς οι οπαδοί του Άρη, αυτός ο τεράστιος λαός που είναι τόσο. Α, πάμε στο μπάσκετ κάτι πάλι. Για τον μπάσκετ, μα πάλι τα ίδια μαλάκα. Και εγώ στο τσίπουρο θα με χαλάσει την υγεία μου. Ναι, αλλά ο Ντρούλινγκ δεν σε έλεγε. Ο Ντρούλινγκ είπε αυτό που λέει το 95% των Αριανών. Και πάει να μας βγάλει φελούς εδώ. Εγώ επειδή δεν είδα χθες την Μπουγάτσα φυσάρι. Με το Ραπτόπουλο πάλι έλεγε για σένα ρε φίλε. Να μάθω τι είπε ο Ντρούλινγκ πρώτα. Τι έγινε. Να μάθω τι είπε ο Ντρούλινγκ. Ένα-ένα να τα πιάνουμε. Ντρούλινγκ. Τι είπε ο Ντρούλινγκ. Και γιατί είσαι τσατισμένος με τον Ντρούλινγκ. Εχθές δεν ακούσατε. Εχθές είπε. Εγώ παρόντας ήμουν και συντάχθηκα πολύ. Είπε το απίστευτο. Τι είπε. Το απίστευτο. Ότι δεν με νοιάζει αν δεν με νοιάζει να χάσω το κύπελο. Αν είναι να το χάσει και ο Πάοκ. Εσύ το πρωτάθλημα. Δεν το είπε έτσι. Θυσιάζει το κύπελο. Έτσι το είπα. Θυσιάζει το κύπελο. Όχι, είπε αν είναι να πάρει το πρωτάθλημα Πάοκ. Αν είναι να πάρει το πρωτάθλημα Πάοκ. Ναι, έτσι. Θυσιάζει το κύπελο. Θυσιάζει το κύπελο. Ναι. Ωραία, φίλε, τι κόμπλεξ είναι αυτό. Έφτασε 57 ετών. Τι κόμπλεξ. Σε λίγο θα κλείσει τα μάτια σου. Ω πάρε. Ωραίες συζητήσεις πιάσαμε εδώ, παιδιά. Ευχάριστε. Δεν θα δει. Γιατί, κάτσε. Χρήστος Παντέλης στο Λαγκαδά, κύριε. Πώ το λε, Χατζηνάκο, χαίρεσαι να πεθάνει. Χαίρεσαι να πεθάνει. Ντρούλινγκ εδώ είμαστε. Εγώ θα σε κάνω καλύτερα. Όχι, μαρμίτα αυτό θα μα κάνει. Ναι. Ο Πάοκ μπορεί να χάσει φέτος το πρωτάθλημα, αλλά έχει Σαββίδη και μπορεί να του πάρει του χρόνου ή του παραχρόνου. Ναι. Εσύ με τον Καρυπίδη, φίλε Ντρούλινγκ,
μπορεί να μην ξαναπάρει να παίξει και να παίξει ποτέ τα επόμενα χρόνια όσο είναι ο Καρυπίδης τελικό. Σιγά, ρε φίλε, γιατί να μην πειραμπορεί. Πόσα χρόνια έχει να παίξει. Έναν μεγάλο δε να αποκλείσει. Πόσα χρόνια έχει να πάει ο Άρης τελικό, πες μου, Χατζινάκο. Ναι, αλλά γλύπα με ένα παιδάκι. Πήγαινε στο σχολείο ο Χατζινάκο. Ναι. Πήγε ο Άρης στο τελικό και αυτή τη στιγμή έχει μεγάλες πιθανότητες να το πάρει γιατί και καλή ομάδα έχει. Ναι. Έτσι ο Άρης και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει τον τέρι. Μπορεί, άμπραβο. Όχι, δεν μπορεί. Έχει τον τέρι. Μπορεί να το πάρει ο Άρης. Λοιπόν, είναι λοιπόν. Δεν θα ξανά έχει τέτοια ευκαιρία μεγάλη, κύριε Τρούλη, να πάρει το κύπελλο. Είναι τεράστια ευκαιρία. Δεν σου λέει αυτό, άλλο σου λέει. Να το πάρει. Σου δεν λέει με νοιάζει, ας το πάρει. Αν είναι να το πάρω, δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Άρα, θα βγει τα αγκαλιά. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Μεγάλη χειραψία. Αυτός εδώ είναι να τον βάλουμε διπλωματικό εκπρόσωπο, να πούμε, στα ελληνοτουρκικά. Να μας πάρει Τουρκία. Θα μας πάρει Τουρκία, ρε φίλε. Θα μας αφήσει με την Κρήτη μόνο. Αυτό να τον βάλουμε για διαπραγματεύσει. Είναι φοβερό. Εγώ δεν είμαι. Άκουλε. Για τα ελληνοτουρκικά. Διαπραγματεύσει. Διπλωματικό σώμα. Είμαι αντιπάουξη, αδερφέ. Εγώ είμαι αντιπάουξη. Άκου. Δεν θέλω να πάρω από το πρωτάθλημα, εννοείται. Αλλά δεν θα θυσιάσω το κύπελλο εγώ. Δεν θα διακινδυνεύσω τη σωματική ακαιρεότητα των ποδοσφαιριστών μου. Για να κάνεις εσύ το καπρίτσιο σου. Να κερδίσεις τον ΠΑΟ. Τελευταία αγωνιστική. Έβγε. Εντάξει. Άξιο. Εδώ έχουμε το φίλο μας, το Θωμά. Το δείξαμε. Το Θωμά, το φίλο μας εδώ. Ιδιοκτήτης. Ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Δεν το βλέπουμε. Εδώ. Σπαθώ να σκεφτώ σκηνικό εδώ πέρα. Σκηνικό. Όχι, όχι, άλλο λέω. Σκηνοθέτης. Θέλω να βάλεις το μπουγάτσα με μαγιό και να βγαίνεις σαν την Αφροδίτη από μέσα. Αλλά αυτό είναι σκηνικό. Θα αναδύεται. Να αναδύεται και να φοράει κίτρινο μαγιό. Κίτρινο μαγιό. Λοιπόν, δεν κλείνεις τώρα να παραγγείλουμε να αρχίσουμε να τρώμε και να... Τι άλλο θες να ωραία. Θα εγώ αστικό αρκούδι δεν φοράει. Θα δούμε με τα μεζικλίκια εδώ. Άκου τώρα, θα μπουγάτσα. Ναι. Αν είναι να πάρω εγώ το πρωτάθλημα, δεν με χαλάει να πάρεις και στο κύπελλο. Είδες που σε πιάσε μαλάκα. Ο Παοξής έπιασε μαλάκα. Σε πιάσε μαλάκα. Ο Παοξής έχει πάρει και άλλους. Λέω πάρε εγώ το πρωτάθλημα. Ο Παοξής έχει πάρει και άλλους τίτλους. Θα πάρει. Θα πάρει και άλλους. Εσύ από μινάρια μου. Εσύ αγάμητος. Και σου λέω Παοξής. Εσύ αγάμητος 53 χρόνια. Πάρτα από μινάρια μου. Με τα μυαλά που έχεις θα παραμείνεις αγάμητος. Άραξε σου λέω Παοξής. Άραξε σου λέω Παοξής. Εγώ μπαίνω στον μπαράκι. Ναι. Είναι η Νάρα ναι. με την Σαββ. Ναι. Την κοκό μου και τέτοια. Ναι. Σου λέει: εγώ θα πάω με την Νάρα. Ναι, 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 ναι. Και εσύ πάρε τη Σάρα. Ναι. Κλείνουμε και επαναρχόμαστε ναι. με του Μεζέλου. Ναι, έχει πάει με πολλές Νάρες. Εσύ δεν έχει πάει ούτε με Σάρα. Όχι. Εσύ δεν έχει πάει ούτε με Σάρα. Περίμενε. Έχουμε πάει. Αλλιώς δεν τώρα. Αλλιώς έχει πάει. Και δύο θα βγάλετε κούστα στο μπαράκι. Με τις ίδιες Νάρες έχουμε πάει μπουγάτσα. Από τρεις Νάρες έχουμε στη ζωή μας. Σου λέει: εγώ πάω με την Νάρα. Το 28 το έτσι, σε πιάσε κότσο. Μπράβο, Ρενερικό. Τι να σου πω σήμερα βγάζω καπέλα. Και δεν ήπιε. Μπράβο. Ίσως γι' αυτό τα λέει αυτά. Μπράβο. Κιες. Επανερχόμεθα. Γιατί το βλέπω το Χατζινάκο να σπρίζει. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Ζωντανή γαριδομακαρονάδα λέγε ρε Νίκο. Έφτασε η γαριδομακαρονάδα. Η περίφημη. Τώρα κάνω. Μια παροιμία ξέρεις τι λέει. Μια γαρίδα την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Αυτό λέει παροιμία. Αυτό λέει παροιμία. Πώς την καθαρίζουν τη γαρίδα, για κάνα μάθημα. Αυτό είναι για μένα. Θα φέρει και για εσάς. Θα φέρει και για εσάς. Αυτοί κερδίζουν οι τυχεροί. Τι λέει ρε φίλε. Τι τεσσάρων άτομο. Εδώ ένας λόγος τώρα ρε μαλάκα. Τεσσάρων είναι αυτοί. Τι τεσσάρων. Αυτό στο στρατό θα μας αν όλο το τέτοιο μέσα. Μπουγάζα σιγά σιγά δικό σου. Εξπερμάτωση. Εξπερμάτιση. Εξπερμάτιση. Εξπερμάτωση. Εξπερμάτιση ή εξπερμάτωση. Άντε για μας. Άντε. Άντε για μας. Άντε. Άντε για μας. Άντε καλό καλοκαίρι. Τι ευχή δίνουμε. Υγεία. Και ο καθένας για την ομάδα. Τι μου έλεγες πριν Γιάννη ευχή. Πλέον κύπελο στον Παναθηναϊκό. Κύπελο στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι ευχή του Γιάννη. Μαλάκα σε πάρε. Με τερίμ. Με τερίμ. Γαμώ τα πάντα σας, κουβάλες! Μαλάκα, γαμώ τα πάντα σας! Το ξεφέρεις! Καταρχήν έχουμε σήμερα Μακάμπι ή τέτοιο, έτσι! Σήμερα Μακάμπι, σήμερα Μακάμπι! Ήταν πολύ ωραίο το γαμώ τα πάντα σας! Τι θέλεις? Τη λαβίδα παρακολουθεί! Τι λαβίδα, δεν έχει λαβίδα! Εκείνη, εκεί τι είναι! Α, μισθός! Α! Ούτε βρήκε η λαβίδα, ρε. Για φαΐ πρώτο είσαι ρε κουφάρα να πω. Φέρ το πιάτο εδώ, καλή. Κοιτάξτε περιβάλλον, παιδιά, εδώ. Βεράντα μπαρ, έστω να κοιτάξτε εδώ. Ο Καρυπίδης βάζει μακαρόνι. Ωραίο πράγμα. Με τη λαβίδα. Μακαρόνι με λαβίδα. Ναι, ενώ άμα πάει με το πυρούνι θα πέσει μέξω. Πήγε στο χωριό. Άμα πάει με το πυρούνι δεν κάνει. Ο Βλαχοκαμπός είχε στο χωριό του μακαρονάδα με λαβίδα.
Που στο χωριό είχαν ρε μαλάκα. Σκουπίζα τον κόλο τους με το άχυρο μαλάκα. Κανονικά με το κουτάλι πρέπει να πάει. Ήρεμα στο λέω. Με μεγάλη πυρούνα έπαιρνε τη μακαρονάδα, μα θες να μάθεις. Παίρνετε με μεγάλη πυρούνα η μακαρονάδα. Και μαθήματα σαβουάρ βίβρ. Σαβουάρ βίβρ. Δεν τους βλέπω. Ναι, ούτε εγώ. Τι ψάχνεις, τι περιμένεις. Εδώ έχει παιδιά, ορίστε. Έχει. Μπορώ να σας διαθέσω. Άντε ρε φίλε, φέρε εδώ. Ξέρετε τι έχει ρε μαλάκα. Τι λέτε μαλάκα, τις έχω εδώ πέρα, σας έχω οργανωμένους ρε. Σας έχω στο στούντιο, σας έχω και εδώ ρε. Εμένα είναι κοντά η γαρδο μακαρονάδα, μπορώ να τρώω κατευθείαν αυτό. Εννοείται, εμείς από εδώ κατευθείαν δεν μαλάκα. Η τσιμπίδα που είναι. Εκεί. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να σας αφήσουμε για να ορμήξουμε. Καλά, και επειδή φοράει σκούφο, έχεις. Οι μάχες μένονται σφοδρές. 47 βαθμούς. Μας έπριξες ρε μαλάκα. Δεν μπορούμε να φάμε λίγο γαριδο μακαρονάδα πάλι για το κύπελο. Παναθηναϊκός θα το πάρει φέτος. Τι να κάνουμε, η σειρά του είναι. Αφού είπε, δεν είπε, θα σας πρίξουμε τα αρχίδια. Δεν είπε. Μπουγάτσα, έρχεται ο ύψιστος. Εφόσον ήρθε ο ύψιστος και είπε, δεν παίρνει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ας το πάρει ο Φρουρός. Τι να κάνουμε, φίλος είναι. Έρχεται ο ύψιστος και σε λέει. Θα πάρει το κύπελο, αλλά θα πάρει πρώτα το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα είναι πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ και θα πάρει και εσύ το κύπελο. Το δέχεσαι. Τα ίδια θα λέμε. Κούρασε το θέμα. Δεν το θέλω. Το δέχεσαι δηλαδή. Κούρασε. Μέχρι τι είσαι ικανός να κάνεις. Να φάω όλη μια κάρτα του μακαρονάδα. Τεσσάρων ατόμων. Εντάξει. Λοιπόν. Καταρχήν αυτή είναι 8 ατόμων. Δεν είναι 4 καταρχήν. Φίλε, σιγά σιγά δίκιο. Σιγά θα την άκουσα χάσω η μάλα. Για να ρόβεις ήταν αυτή ρε μου. Πνιγεί. Πνιγούμε. Βεράντα μπαρ ρέστοραν. Θωμάς Κοσκερίδης. Φίλε, τι σάλτσα ήταν αυτή. Τρως μέχρι να σκάσεις. Τι σάλτσα ήταν αυτή. Εγώ αλήθεια σας λέω παράτσα τις γαρίδες και πηδόδικα στην μακαρονάδα με τη σάλτσα. Αλατάκι, πιπεράκι, γαριδούλα και χλάτς βαντάμ. Οπ, αυτό είναι. Special. Οι γαρίδες εδώ πρέπει να κολυμπούσαν, εδώ παίξω. Κατευθείαν. Καλύτερα από σεξ είναι αυτή η γαρίδα μακαρονάδα. Πολύ ωραίο. Ωραία, πολύ τιμία, πολύ τιμία, πολύ τιμία. Μετά το 0-1 την έτρωγες όλη, από τα νεύρα σου. Όχι. Όχι, μετά το 0-1 έκανα φάω δύο μέρες. Εγώ είπα. Στρατηγέ, μία. Κάνε καμιά ήττα. Κάνε καμιά ήττα, γιατί θα το χάσουμε το φρουρό το φιλαράκι μας. Θα το χάσουμε το φρουρό. Θα το χάσουμε το φρουρό. Μην έχουμε καμιά αναποδιά να πούμε στον τελικό. Λοιπόν, εκεί δεν ξέρω, ποιον θα χάσουμε. Και εκεί θα γίνει και live το κακό. Δεν μου λες να μάθουμε για τους δυο μας, για καλό και για κακό, ποια εφημερεύουνε, αλλά κανένα δυο-τρία να θέλουμε. Στεμπάι. Λοιπόν, Γιάννη. Μπορώ να διανοηθώ ότι ο Άρης δεν θα πάρει το κύπελο. Δεν μπορώ. Γιατί δεν ξέρω, φοβάμαι μην πάθω κάτι. Και ήταν να το συνηθίσει. Λοιπόν. Και άμα φοβάσαι, ρε φίλε, τι θα σε πει ο Μπερνάρ, δεν παίζω μπάλα, μην πα πα τίποτα μπουγάτσα. Και ο Ιωαννίδη. Φοβάμαι, λέει, μην πάω κάτι, αλλά δεν κοιτά το χάσουμε το κύπελο. Λοιπόν, Γιάννη, σε λίγες ώρες έχει Άστον Βίλα Ολυμπιακός και σένα μπουγάτσα. Ναι. Σένα καρυπή. Φόλα Άστον Βίλα. Απλά να ξέρετε, το βίντεο θα ανεβεί μεγάλο Σάββατο, φόλα εορταστικό. Λοιπόν. Αλλά δεν πειράζει, θα μείνει προφητεία. Τι ώρα είναι, παιδί μου, τέσσερις. Σήμερα είναι μεγάλη Πέμπτη. Τέσσερις. Πέντε είναι τώρα. Πέντε. Τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν. Ολυμπιακός παίζει 10. Σε 5 ώρες παίζει Άστον Βίλα Ολυμπιακός. Παίζει και Μακάμπι Παναθηναϊκός. Ακούω προτιμήσεις, τι θέλετε. Τι εννοείς, τι θέλω. Να πάρει καλό αποτέλεσμα, να πάρει νίκη, να χάσει 4. Εγώ είμαι με την Άστον τον Ολυμπιακό. Άστον Βίλα Ολυμπιακός, 5-0. Εγώ είμαι με τον Ολυμπιακό. Ποιον υποστηρίζετε καταρχήν. Άστον Βίλα. Υποστήριξες, είμαι ποιον είσαι. Άστον Βίλα. Τι να σε πω ρε μαλάκα, φάτε ένα μαλάκα εδώ. Εγώ είμαι πάντα με τις ομάδες, με τις ξένες ομάδες. Παίζει ο Ολυμπιακός μέσα στο πίλα. Γιατί γίνεσαι κομπλεξικός ρε μαλάκα. Πάντα ήμουν έτσι. Καρυπίνη, ποιον είσαι εσύ. Άρα βγάζεις κόμπλεξ τώρα. Για ποιο λόγο. Γιατί ρε φίλε να είσαι με την Γάνα στον Βίλαν. Γιατί να μην είμαι ρε φίλε. Γιατί θα πάρει βαθμούς σε την Ελλάδα. Μπας και θέλω ρε μαλάκα. Μπας και βγει η ομάδα σου. Η φτωχιά. Μπας και παίξει Ευρώπη. Η ομάδα που θα σηκώσει το κύπελο 25 Μαΐου και θα γίνει της πουτάνας. Άμα πάρει το Conference κορόιδα βγει και ο πέμπτος. Και θα πάρει. Άμα πάρει το Conference Ολυμπιακός. Θα βγει και ο πέμπτος κορόιδα βγούμε Ευρώπη. Έφου καριά. Όλοι καμπελούτσι το βράδυ, ναι. Όλες θα με βλέπουν και θα τρέχουν τα σάλια τους. Όπως τρέχουν τώρα τα δικά μου, βλέπουν τις γαρίδες. Εγώ την είδα από τον τέλος. Γιάννη, ποιον υποστηρίζεις. Δεν μπορώ να υποστηρίξω Ολυμπιακό. Αλλά επειδή έχουμε τα μεταξύ μας στο πρωτάθλημα, αν ο Ολυμπιακός πάρει για το δεύτερο μάτς καλό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι θα παίξει και το δεύτερο. Τι εννοώ, ότι άμα σήμερα δούμε κανένα 3-0, στο δεύτερο μάτς θα παίξει, αλλά δεν έχει. Klein mind. Ενώ άμα είναι κανένα ανταγωνιστικό. Θα είναι απασχολημένο. Θα είναι απασχολημένο και μετά θα πάει 12 του μήνα λοιπόν. Να παίξει μέσα στην Τούμπα. Ο Τάσος είναι με την Άστον Βίλα προφανώς. Εγώ είμαι. Αν θέλει να έχει ελπίδα για το πρωτάθλημα. Καταρχήν. Δεν είσαι με την Άστον Βίλα. Πάσχα σε όλους.
Καλή Ανάσταση, υγεία έτσι σε εσάς και τις οικογένειές σας. Από εκεί πέρα, στο πρώτο μάτς, τουλάχιστον είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Για να είναι ενδιαφερόμενο. Για να έχει το ενδιαφέρον για το δεύτερο μάτς. Να ξοδέψει όσες δυνάμεις παραπάνω μπορεί, γιατί μετά από τρεις μέρες θα παίξει στην Τούμπα. Εγώ θέλω να το κερδίσω τον Ολυμπιακό για να διεκδικήσω τις όποιες πιθανότητες έχω για το πρωτάθλημα. Ναι. Φυσικά δεν θέλω να κερδίσει η ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκης. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση να κερδίσει τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη και να μην κερδίσει η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκης για να πάρω το πρωτάθλημα εγώ. Έχω κάποιες μικρές ελπίδες, αφήστε με να τις έχω. Άρα λοιπόν εμένα το συμφέρον μου είναι απασχολημένος Ολυμπιακός, αλλά αποκλεισμένος. Ναι, δεν με χαλάει και να περάσει τον τελικό. Ναι, αλλά με την ΑΕΚ μπορεί, ρε φίλε, να προστατεύσει σημαντικούς παίχτες. Δεν με πειράζει, ας πάει και στον τελικό Ολυμπιακός. Δεν έχω τέτοια θέματα. Όταν παίζουν οι ομάδες μας. Όταν παίζουν οι ομάδες μας στην Ευρώπη. Ένα δάκρυ κύλησε. Εσένα σε ρωτήσει αν είπε τη γνώμη σου. Άσε μου και εμείς τη γνώμη μας. Εγώ δεν το λέω τώρα. Φτάσαμε ο Παοξής να είναι με τον Ολυμπιακό και ο Μπουγάτσας εδώ. Όπου μαλάκα, θα μας καταστρέψει την εικόνα του Άρη, ρε μαλάκα. Μην ξεχνάς τον πέρασει πόλεμο που δέχεται ο πρόεδρός μου. Για να πάρουμε από τον Μπέγκα. Μην ξεχνάς τον πόλεμο που δέχεται. Και τι είμαστε εμείς με τον πρόεδρο, δεν κατάλαβα. Πρέπει, άκουσε κάτι, ο κάθε οπαδός, ο οπαδός θέλει η ομάδα του να κερδίσει και να πηγαίνει μπροστά. Δεν μπορώ να χαρώ εγώ με τον γείτονα, βέβαια. Βέβαια να ψοφίσει κάτι κάτω γύρω. Βέβαια να ψοφίσει κάτι κάτω γύρω. Γιατί αν εσύ προχωράς στην Ευρώπη, είναι εις βάρος μου. Εις βάρος. Γιατί εσύ γεμνάς νέα οπαδάκια. Πώς σου δίνεις πρωτάθλημα τότε για να πάρεις τίποτα. Όχι. Είπα. Αλλάζω είπε. Σωστή ερώτηση. Αφού είναι να ψοφίσει κάτι κάτω. Παίρνω όμως κάτι. Μανώλη τι ήταν. Παίρνω όμως κάτι. Σωστό. Παίρνω όμως κάτι. Επί πέντε θα πάρει. Αυτός χαμάει το μοντέλο. Ο Μπουγάτσας αρκείται να χαμίσει τη χοντρή. Ο Μπουγάτσας αρκείται να ξαναπάρει, ξαναπάρει του χρόνου. Αυτό δεν θέλω να ξαναπάρει. Αυτός, δεν καταλάβα και εδώ. Αυτός, και εδώ μας αυτός έχει ξαναπάρει και θα ξαναπάρει. Κατεβάστε να μας διώξουν. Εσύ έχεις καρυπίδι. Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτός έχει σαβίδι. Πήρε και θα ξαναπάρει. Έλα, κάνουμε δεν, για αυτό και πού ξέρεις ότι θα ξαναπάρει, ρε Νίκο. Γιατί έχει σαβίδι, ρε φίλε. Ναι, αλλά είναι ένα στους τέσσερις. Οι πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ κάθε χρόνο είναι χαμηλές πλέον. Χαμηλότερες. Δικές σου πόσες είναι να πάρεις κύπελο την απόδειξη από εδώ. Όσες ήταν και φέτος. Με το έναν μεγάλο θέλω να αποκλείσω, Νίκο. Πλέον το σύστημα του κυπέλου απέκλεισε ένα μεγάλο σε τελικό. Θα τα αλλάξει ο Γκαγκάτσης του χρόνου. Πέρυσι ήταν αποκλείσει δύο. Α, ναι. Πέρυσι έπαιξε με την ΑΕΚ και μετά με τον Ολυμπιακό νομίζω. Έτυχε, ρε, δεν τυχαίνει κάτι. Μετά με την ΑΕΚ. Την άλλη όμως από τη Λαμία αποκλείστηκε. Πώς έτυχε, ρε φίλε, έτυχε, τι θα πει έτυχε. Εσύ με είπε τώρα ότι ένα θα αποκλείσει. Συνήθως έτσι γίνεται. Α, συνήθως. Τότε δεν έτυχε. Όταν αποκλείστηκα από τη Λαμία, Νίκο, πόσου μεγάλου θα συναντούσα. Για πες μου, έναν. Όταν αποκλείστηκα από την ΑΕΚ στον ημιτελικό, πόσου μεγάλου συνάντησα. Έναν. Τι μου λες τώρα. Έναν μεγάλο. Άρα δηλαδή όταν αποκλείστηκα από τον ΑΕΚ. Σε πόσα χρόνια έχει να πας τελικό, Χατζηνάκο. 14. Και γιατί να μην πηγαίνει. Κάθε χρόνο, χρόνο παρά χρόνο. Τι έγινε. Όσο έχει να πάρει ποτάδι από ένα χρόνο. Χρόνο παρά χρόνο, δεν μπορεί να πηγαίνει τελικό. Όχι, δεν μπορεί. Γιατί δεν πήγε τόσα χρόνια. Το πέταξα. Γιατί σου άτυχο. Άτυχο ή τότε με τον Παναγιώτο. Δεν ήσουν άτυχο, Ρενίκο. Γιατί σου άτυχο. Γιατί ήμουν άτυχο. Καλά δεν. Μέναν είπε ότι έπαιζε. Μέναν, γιατί δεν τον απέκλεισε αυτόν τον έναν. Γιατί ήμουν άτυχο, σου λέω. Άτυχο. Συνεχόμενη ατυχία, πάμε να είναι ατυχία τα φέτο. Φέτο ήμουν τυχερό. Φέτο ήμουν τυχερό. Την ΑΕΚ δύο φορέ δεν έχασε στο τέλο. Επαναλαμβάνω ατυχία. Στην παράταση στο ένα και το άλλο στο 100. Φάει Νικολάκη τη γάρι εδώ μακαρονάδα σου. Γιατί όπω λέει και ο σοφό λαό, καλύτερα να μασά παρά να μιλά. Κλείνουμε. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και επωφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης. Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της Κοσμοτέ από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και επωφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.